Το βιβλίο του Νίκου Φίλιππα «Τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα» είναι ένα εξαιρετικό βοήθημα για τα παιδιά για να μάθουν από νεαρή ηλικία την έννοια της επένδυσης, την έννοια της οικονομίας και βεβαίως να τους βοηθήσει να κάνουν σωστές χρηματοοικονομικές επενδύσεις στο μέλλον. Αυτό που ευχόμαστε είναι να πιάσει τόπο τόσο στα νέα παιδιά, αλλά και η επόμενη έκδοση να αφορά μεγαλύτερα παιδιά, γιατί έχουμε δει ότι δυστυχώς όλοι μας μπορεί στο παρελθόν να έχουμε κάνει λάθος επιλογές ακριβώς από έλλειψη χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Άρα έρχεται ο Νίκος ο Φίλιππας και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού να αναδείξει το ζήτημα αυτό και το πόσο σημαντικό είναι για την οικονομία, για την ανάπτυξη και την ευμέρεια. Τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια του καθηγητή και φίλου Νίκου Φίλιππα για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 10 έως 12 ετών. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια γιατί διεθνώς δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία στο θέμα, αλλά και ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει ένα κενό εκπαίδευσης και θεωρούμε ότι αυτή η προσπάθεια με το εξαιρετικό αυτό βιβλίο είναι το πρώτο λιθαράκι ή ένα από τα πρώτα λιθαράκια για να καλύψουμε αυτό το κενό και να χτίσουμε χρηματοοικονομικά υπεύθυνους πολίτες για το αύριο. Η δεκαετής κρίση, η οποία φαίνεται ότι αποκλιμακώνεται, τουλάχιστον έτσι λένε τα spreads της χώρας μας, ανέδειξε την ανάγκη για χρηματοοικονομική εκπαίδευση από μικρή ηλικία. Οπότε το τρίτο μου βιβλίο για τα παιδιά έρχεται πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία να γραφτεί ένα ολοκληρωμένο σπονδυλωτό βιβλίο με διάφορες ενότητες που να απευθύνεται στα παιδιά από 10 μέχρι 12 ετών. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα» και μέσα σε αυτό το βιβλίο που είναι αρκετά μεγάλο, 120 σελίδες, περιλαμβάνονται θέματα όπως η αποταμίευση, το budgeting, η ιστορία του χρήματος, ο ρόλος των τραπεζών, τα ψηφιακά πορτοφόλια, μέχρι illusions, ασκήσεις. Έχει και ένα στο τέλος κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, τεστ κατά πόσον για το χρηματοοικονομικό χαρακτήρα του παιδιού. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα ολοκληρωμένο βιβλίο το οποίο αποσκοπεί στο να φέρει και κοντά την οικογένεια, γιατί είναι έτσι γραμμένο κατά τη γνώμη μου ώστε πρέπει να συζητηθεί με τους γονείς και με τους δασκάλους. Οπότε από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι 10 χώρες έχουν βάλει τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση στο δημοτικό, είναι πλέον ένα έτοιμο βιβλίο το οποίο θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί σαν βάση στα σχολεία, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά.